Αν σα έβλεπε τώρα η κόρη σα ή η τη δυνατοτητα να σα δει, τι μήνυμα θα τη στέλνατε. Ήδη μου ζητήθηκε και από το κανάλι να στείλω ένα μήνυμα στην κόρη μου και γενικά στο σκάι. Α, το ζητήσατε. Ναι, μου είχε ζητηθεί, αλλά αυτό που τι συμβουλέ που τη έδωσα και πρωτού φύγουν από εδώ να είναι. Πολύ φιλικέ με όλου, να μην έχουν μπουν σε ομάδε, κλίκε και τέτοια πράγματα, γιατί τα ξέρουμε από το προηγούμενο survivor. Να είναι ταπεινές και στις νίκες και στις σίτες, να αναγνωρίζουν την ανωτερότητα του αντιπάλου, αλλά και όταν κερδίζουν να μην ταπεινώνουν τον αντίπαλό τους. Ε, από την παραγωγή του και σας δίνουν δυνατότητα, αν, αν, μπορείτε να πείτε κάτι στα παιδιά που είναι εκεί. Μία φορά μόνο μου όμως, ζητήθηκε αν θέλω σαν γονέας να στείλω ένα μήνυμα, αυτό που σας ανέφερα πριν, το στείλα το μήνυμα, δεν ξέρω αν το λάβανε, αν το λάβανε τα παιδιά... Τη είπατε συγκεκριμένο πράγμα να προσέχετε. Τίποτα, απλώ να είναι δηλαδή αυτό που του είπα και πρώτο φύγουν. Του εύχομαι να είναι καλά, ότι τι αγαπάμε, ότι είμαστε καλά, να μην ανησυχούν. Το καλύτερο θα ήταν να σα δώσω την ευκαιρία να στείλετε κανένα τάπερ, όχι ευχή. Α, το τάπερ θα ήταν εγώ. <laughs> Δεν θα ήταν τάπερ. <laughs> Δεν θα ήταν τάπερ. <laughs> Τα τάπερ θα ήταν. Αυτό. Θα φάνε και όλοι. Όλοι, όλοι, όλοι. <laughs> Γιατί αν είχα τη δυνατότητα όχι μόνο στους μαχητές, αλλά να στείλω σε όλα τα παιδιά και στους διάστημα όλοι να φάνε.